Καλησπέρα, είμαι ο Άγγελος και ήρθε η ώρα να έχουμε βίντεο. Λοιπόν, αυτό το βίντεο περίμενα πάρα πολύ. Το είχα από καιρό πει θα έκανα ένα τέτοιο βίντεο. Δεν μας είναι κάτι καινούριο, έχουμε ξανακάνει παρόμοιο βίντεο στο παρελθόν, στο κανάλι, στο YouTube. Έτσι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω αν ισχύει. Βασικά ισχύει, γιατί το καθημερινά μπαίνω και τσεκάρω στο YouTube τι συμβαίνει με το λογαριασμό μου, πώς θα πάω, προβολές. Έχω κατεβάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό το YouTube Analytics, όπου μπαίνεις μέσα, ανοίξεις ένα στο YouTube και σου λέει πόσες subscribers έχεις, πώς πάνε τα πρώτα σου βίντεο, τα τελευταία, κάποιες επιδόσεις, κάποια ποσοστά, ας πούμε το πόσο ένας εγγραφή στο κανάλι μου και πόσο είναι οι μη εγγραφώντες. Και πάει λέγοντας, είναι πάρα πολύ αναλυτικό, βοηθάει πάρα πολύ. Εγώ το χρησιμοποιήσω αρκετές φορές, όσο είμαι στο YouTube τουλάχιστον. Μπαίνω κάθε μέρα και τσεκάρω τα στατιστικά μου, εδώ πώς τα πάω. Εντάξει, έχω παρατηρήσει ότι τα τελευταία μου βίντεο έχουν πάρα πολλές προβολές. Και είναι ακριβώς αυτό που περίμενα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα, για όσους ρωτάνε. Εσύ, εδώ έχουμε και τον ανεμιστήρα. Αλλά δυστυχώς δοκίμασα να τον βάλω και να ήμουν πολύ επικοιμητό. Αλλά δύο κρεμάστα τις φωτιπίες στο τέατα. Φωτιάμε και κρεμάσει μαζί. Αυτό είναι πάνω στον τοίχο, βλέπετε στο βίντεο μου. Και έτσι κάνει πολύ αέρα και ανασηκώνονται οι φωτιπίες. Είναι πολύ ευάλωτες, είναι χαρτί. Ένα σύνδερο θα έκανε έτσι. Και θα φύγουν, μπορεί να φύγουν. Οπότε τον ανεμιστήρα τον αφήνω έτσι όπως είναι εδώ. Φυσικά θα απομαγεί από το πλάνο, μην φαίνεται. Να έχουμε χώρο και ευχέρεια. Λοιπόν, για όποιον ρωτάει τι θα κάνουμε στο σημερινό μας βίντεο, θα ξεχωρίσουμε τη συλλογή μου. Τη συλλογή με τις φωτογραφίες. Και αν είσαι εδώ πίσω, έχω και τα υπόλοιπα. Οπότε τώρα πάμε να κάνουμε κάτι άλλο. Αλλάζουμε την κάμερα, να ορίστε, να κοιτάτε το γραφείο. Λοιπόν, εδώ έχω και άλλες συλλογές. Λοιπόν, να δούμε λίγο. Αφήνω στο κρεβάτι μου. Εντάξει, είναι λίγο μπερδεμένο. Αλλά έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ορίστε. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα ανεμιστήρια, έχουμε τις μούμιες, έχουμε λίγα χαράβια που τα είχα βγάλει από ένα από τα άλμπουμ που είχαμε φτάσει μαζί πριν από πολύ καιρό στο κανάλι, πάνω από 2 μήνες. Θυμάστε και ένα τα τέναν που είχαμε φτιάσει στις Μας Μάχασεν. Αυτά, γι' αυτά είχα βγάλει τα χαράβια που είχαμε μέσα. Αν το θυμάστε να έχετε δει εκείνο το βίντεο, οι περισσότεροι ξέρετε ότι είχα βάλει τα καράβια να βάλω το τένα. Κάτι ήταν φωτογραφίες που δεν ξέρω να πετώσω τόσο πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αφήνω εδώ. Έτσι να αλλάξω την κάμερα. Να κοιτάει εμένα. Όπως πάντα δηλαδή. Λοιπόν, άλλαξα την κάμερα γιατί ήταν σε πολύ περίεργο σημείο. Έχω βάλει την κάμερα στο κομωδίνο μου. Και λοιπόν, πού είναι τώρα η συλλογή μου? Α, εδώ είναι. Αυτή εδώ είναι. Όπως το περίμενα. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ μέσα. Βασικά, κάτσε να αλλάξω την κάμερα. Να τη βάλω κάτω. Για να βλέπετε πώς τα ξεχωρίζω. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Τι θα δούμε σήμερα. Λοιπόν, εδώ έχουμε... Α, μάλιστα.
Εντωμεταξύ, αυτά τα λάστιχα που είχα βάλει για να τα κρατάω όλα μαζί έχουν λιώσει. Έχουν διαλυθεί. Τόσα χρόνια που τα έχω αυτά εδώ, έτσι να τα δένω όλα μαζί, να μην τα χάνω. Ίσως με τη ζέστη και όλα αυτά, επειδή είναι ελαστικά, να σπάνε. Λοιπόν, εδώ έχουμε καράβια, έχουμε τα μεταλλάμμενα εδώ της Τσερνόμπιλ, που έχουμε κάνει μαζί και σε βίντεο. Λοιπόν, ωραία, έλα εδώ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα. Ωραία. Ωραία, μάλιστα. Αγγούρια. Όπα, τι είναι αυτά. Αμάν. Ο Χριστός και η Παναγία. Εδώ έχω και ηφαίστεια. Πού είναι εδώ, πόσα είναι, τι είναι ακριβώς. Α, εντάξει, μια χαρά. Μάλιστα. Οπότε τώρα δεν θα χρειαστεί να τα τυπώσω όλα, θα κάνω ένα έλεγχο. Ίσως το επόμενο μου βίντεο στον υπολογιστή. Θα τα ελέγξω όλα μαζί, μια και καλή, για να μπορείς να ξέρω τι θα βγάλω. Για να αποθηκεύσω. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα εδώ, έχω βάλει τα λάστιχα εδώ για να το πιάσω όλο μαζί, για να μην, να μην διαλυθεί και το χάσω, και έχει λιώσει, τα έχει κολλήσει. Πού να το περιμένω. Ας το περιμένω, θα τα κολλήσαν έτσι. Λοιπόν, εδώ βλέπω, έχω πολλά ηφαίστεια. Α, δεν το περίμενα. Λοιπόν, το καχατό, το ούντζεν, το κελούτ, το ταμπόρα. Οπότε τώρα ξέρω τι θα βγάλω. Το έχω ρυθμίσει. Στο επόμενο μας βίντεο στον υπολογιστή θα τσεκάρουμε όλα μαζί. Εδώ, μαζί. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό εντυπωσιακό, αυτό το κουτί είναι μονίμως χάλια. Το έχω ξαναφτιάξει και στο παρελθόν και σε βίντεο και πάντα βγαίνει χάλια. Δεν ξέρω τι γίνεται, ανακατεύονται λιγάκι, βλέπω το μετακινώ, το ακουνάω. Και όσε περισσότερε είναι, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να ανακατευθούν όλε μαζί. Γιατί έχει πολύ βάρο. Και το λάστιχο που έχω βάλει για να τα πιάνω όλα μαζί, αυτά που έχουν λιώσει δηλαδή. Και έχουν γίνει χάλια. Να σου πει όλες, κάποιες από αυτές. Να, όπως για παράδειγμα αυτά εδώ έχουν κολλήσει, έχει λιώσει το λάστιχο και έχει κολλήσει. Κοιτάξτε, δεν το περίμενα. Δεν το ήξερα βασικά ότι θα μπορούσε να βγει να κολλήσει έτσι. Νομίζω ότι αυτά τα λάστιχα κρατάνε. Είναι αυτά που έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Τα τζατίνες. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε εμείς εδώ πέρα τη δουλειά μας. Λοιπόν, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ, το ψάχνω εδώ και πολύ καιρό. Για να πω την αλήθεια, δεν ήμουν σίγουρος αν το είχα εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα μολυσμένα μέρη. Τα πενιχά του Τσερνόμπιλ. Και την πυρηνική καταστροφή γενικά. Πω
Ωραία, φίλε, έχουν ανακατευτεί πάρα πολύ. Φαντάσου, δεν θέλω λιγά να το σκέφτομαι. Κάθε φορά που το σκέφτομαι, μου βγαίνω σπηριά. Και τι σκέφτομαι, ότι μην κάποια μέρα πάω να το πιάσω ανάποδα και μου χτυπήσουν όλα κάτω. Εκεί θα πάθω ένα πράγμα. Στη γεωλεξία. Λοιπόν, εδώ έχουμε τις εγκαταλείμμανες πόλεις που θα ασχοληθούμε και σε βίντεο στο μέλλον, στο μακρινό μέλλον, όχι στο κοντινό, να είμαστε συγκεκριμένοι. Λοιπόν, εδώ επίσης έχω και ένα από τα αγαπημένα μου εγκαταλείμμανα μέρη. Νομίζω στο όχι να δείξει στο παρελθόν. Αυτό το ξενοδοχείο στην Κορέα. Το ξενοδοχείο Ryugyong. Ryugyong, πείτε το πως θέλετε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μπορούμε να δούμε καράβια. Με αυτά είναι μερικά στρατιωτικά πλοία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα πλοία μουσεία. Αυτό θα το κρατήσω. Θέλω να τα ψυχουλέψω λιγάκι. Να ορίστε. Να και μερικές φωτογραφίες που το λάστιχο τις έχει κρατήσει μαζί. Λοιπόν, εδώ έχουμε αυτοκίνητα. Και θα πεις αφαιρά γιατί έχεις αυτοκίνητα, γιατί δεν τα έχεις βάλει στο άλογο με τα αυτοκίνητα και πανίκομαι δηλαδή. Δεν τα έχω βάλει για προσωπικούς λόγους, που δεν είναι η ώρα μας εδώ να τους συζητήσουμε. Άλλη φορά. Καλά παιδιά, πόση πλοία έχω πια. Έχω δεκάδες. Πλοία έχω πια, αυτό σημαίνει Αγία. Λοιπόν, τα έχω στρώσει εδώ δίπλα μου, για να τα έχω από κοντά. Παναγία. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα graffiti που μου αρέσει πάρα πολύ. Στο κανάλι έχουμε μιλήσει για graffiti, δεν είναι πρώτη φορά που τα συναντάμε. Okay. Λοιπόν, εδώ έχουμε τους διάσημους σκύλους Χάτσικο, Μπάλτο, Φίντο κλπ. Και πολλοί άλλοι. Θα τους δούμε σε μελλοντικό βίντεο. Έτσι το έχω προγραμματίσει ώστε να το γνωρίσετε κι εσείς. Έτσι έως και εγώ έχω σκύλο. Αλλά εντάξει, δεν τον διαχειρίζομαι εγώ. Δεν είναι στην οικογένειά μου. Εγώ είμαι άπειρος με τα ζώα. Θες κάτι βασικά, ας πούμε, να βάλω νερό και φαγητό, ξέρω να το βάλω, δεν έχω πρόβλημα. Απλά να το βάζω έξω, δεν μπορώ. Δεν μου το εμπιστεύονται. Μου λένε, Άγγελε, κάτσε εδώ, κάτσε τα αυγά σου. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, έτσι, τον έχουν εξηγήσει βέβαια, ότι μην κάνει μια απότομη και μου φύγει, και να βγιστώ και να παρατήσω και φύγω. Εντάξει, έχει μια λογική αν το σκέφτεσαι έτσι.
Εντάξει, έτσι κι αλλιώς εγώ δεν τον βγάζω βόλτα σχεδόν ποτέ. Τον βάζει η αδερφή μου ή η μητέρα μου. Ή ο πατριός μου, αν θέλετε να το πείτε έτσι. Α, ορίστε. Να, το ψάχνω, εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι τα είχα χάσει. Εδώ έχουμε τους δραστηριότητες. Ναι, σωστά. Α, ου, μάλιστα. Αυτό είναι χρήσιμο. Λίγο στους χρονταστηριώτες. Λίγο τσιγκουνεύτηκα εκεί πέρα και τα πήρα από άλλο κανάλι. Τις φωτογραφίες. Τώρα δεν θα αποκαλύψω ποιο είναι αυτό το κανάλι. Για να μην αποκαλύψω προβλήματα. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάλι αυτοκίνητα. Και ένα φορτηγό. Αν είναι τα είναι μερικά ρώσικα, άλλα είναι πολωνικά. Έχω ένα βουλγάρικο. Οκ, κόπι. Λοιπόν, ωραία. Όλοι τώρα. Αυτό ας το αμαγίνω από εδώ. Λοιπόν, ο Παναγία μου. Εδώ έχουμε τους κατησίδες δολοφόνους κανίβαλους. Και εδώ έχουμε τους σκέτους δολοφόνους. Κλείνουμε. Αμάν! Κοίτα εδώ ρε φίλε, πώς μου τα έχει κάνει έτσι η μητέρα μου. Και τις έχω πει χίλιες φορές, να μην μου τα πειράζει αυτά. Γιατί τα έχω συγκεκριμένα. Δεν θέλω να σου το δείξω, είναι τραυματικό το πόσο χάλια είναι εδώ μέσα. Τέλος πάντων. Θα το φτιάξω εγώ on camera. Έτσι έτσι αυτό έχω κάνει αυτό το βίντεο. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το φτιάξω έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό έχω εκπαιδευτεί. Λοιπόν, το κλείνουμε. Λοιπόν, τι βλέπω εδώ. Τα υπόλοιπα τα έχω εδώ μέσα. Εδώ έχουμε τους τυθαγενείς λαούς, μερικά αυτοκίνητα, τις σημαίες που είναι εδώ μέσα, μερικές φωτογραφίες από θεσιμόπλια και ρετροφουτουρισμό. Λοιπόν, τώρα πολύ λίγα είναι. Λοιπόν, οκ. Λοιπόν, βασικά θέλω να κάνω κάτι άλλο τώρα. Λοιπόν, φτιάχνετε και εσείς μαζί μου. Λοιπόν, πάμε μέσα στη κουζίνα του σπιτιού μου να πάρουμε το ψαλίδι. Το οποίο είναι σε εφανέστατο σημείο. Εδώ είμαστε. Γιατί τώρα που ανέφερα ηθαγενείς λαούς, έχω μερικές φορτυπίες τις οποίες δεν τις έχω κόψει. Και δεν ξέρω πώς θα κλείσουμε και την πόρτα, να μην συνοχλήσει κανένας. Λοιπόν, τοποθετώ την κάμερα πάλι εδώ κάτω. Φυσικά όχι, την κάμερα θα την τοποθετήσουμε εδώ.
Ωραία, τέλεια. Τι είναι αυτό? Κοίτα εδώ, κατάσταση. Αυτό δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Το αγόρασα από το τσάπο γύρω στα 5-6 ευρώ. Ναι, αυτό είναι χάλια. Δεν είναι καθόλου καλό. Και απορώ πως το πουλάνε. Δεν μπορώ να το κινητό. Δεν στερώνει με τίποτα εκεί πέρα πάνω. Λοιπόν, πού είναι οι φορτηγίες μου. Κάπου εδώ στείλε το μάτι μου. Κάνω εδώ. Είναι αυτές ή κάναμε λάθος? Μάλλον αυτές είναι. Λοιπόν, και ναι, αυτές είναι. Ωραία, τέλεια. Εντάξει, δύο φορτηγίες είναι μόνο. Στην ουσία δεν θα κάνω κάτι τρελό. Τώρα βρήκα την ευκαιρία. Εδώ έχω. Εντάξει, το έχω ξαναπεί. Εκτός από τους Ινουίτ που μου αρέσουν πάρα πολύ σαν λαός, έχω και έναν άλλο λαό που δεν είναι τόσο γνωστός όσο οι Ινουίτ, οι Τσούξοι ή οι άλλοι θεγενείς λαοί γύρω τον κόσμο. Και είναι. Θα κάνουμε και ξεχωριστό βίντεο πάνω σε αυτούς. Είναι οι αποκαλούμενοι Σεντιλινέζοι. Οι οποίοι είναι πολύ επιθετικοί απέναντι στους ανθρώπους. Ωραία. Ωραία, και περίμενε, εδώ πέρα, ωραία, εδώ είμαστε, τώρα μιλάμε σωστά. Ερεμνευσή, αυτές τις συγκεκριμένες τρεις αυτοτυπίες που έκοψα τώρα, τις είχα πάρα πολύ καιρό στην άκρη, αχρησιμοποιητές. Τις είχα σε μια γωνιά και έκανα αναλάχνες. Και παράγγελε, αφού είσαι συλλέχτης, τουλάχιστον τι με σύντησε όπως πρέπει. Τι σε συλλέκτης είσαι, αν τις περιποιήσεις. Λοιπόν, τελειώσαμε. Λοιπόν, Σιλινέζοι, Νικομπαρέσοι, Όλτες, θα γίνεις λαοί που κατοικούν στα νησιά Ανταμάν, μεταξύ Ινδονησίας και Ινδίας. Εντάξει, ειδικά οι Σιλινέζοι σε σχέση με τους άλλους, είναι πολύ επιθετικοί απέναντι σε ξένους ανθρώπους. Αφού αυτοί έχουν σκοτώσει. Έχουν σκοτώσει ανθρώπους που προσγειώθηκαν ή έδασαν το νησί. Και με τον όρο η ελληνική κυβέρνηση μείνουν να τους προστατέψει από τείχον ασθένειες που μπορεί να μεταφέρει όλος ο κόσμος, τους έχει καθιερώσει ως απειλούμενη φυλή και έχει δημιουργήσει ένα ρεζερβέ, καταφύγιο για τη διατήρησή τους. Λοιπόν, ωραία. Τόσο καιρό πια να είναι αράχνης εδώ στην άκρη.
Λοιπόν, έτοιμοι. Οπότε φέρνουμε τη σειρά στην άκρη. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό φτάνει. Αμάν. Ωχ, Χριστός και Παναγία. Κοίτα εδώ πως είναι. Να. Δεν μου πάει, θέλω να σας το δείξω. Χαλιά μαύρα. Κοίτα εδώ πως τα έχω στρώσει. Για να τα φτιάξω. Λοιπόν, εντάξει. Αν δεν κάνουμε μια προσπάθεια, δεν θα καταλάβουμε. Το καλό που θέλω στη μητέρα μου, να μην μου έχει ανακατέψει τις σημαίες. Γιατί μου πήρανε πάρα πολύ καιρό να τις φτιάξω. Λοιπόν, οι σημαίες είναι εδώ. Αλλά δεν ξέρω πώς θα είναι. Α, έλα, 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 πούστε. Κοίτα εδώ. Δεν θέλω να το βλέπω. Θα το κάνω off camera. Κοίτα εδώ. Έλα σάτε. Ας το ρισκάρω μου. Λοιπόν, εδώ έχουμε αυτοκίνητα. Α, δεν έχω μόνο αυτοκίνητα, έχω και φορτηγά. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, οι σημαίες φεύγουν από εδώ, θα πάρουν πόδι. Oh boy. Oh boy. Τι δεν θα φάτε. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Α, βασικά, περίμενε. Hold it. Hold it. Εδώ έχουμε τις μούμιες. Ειδικά τις μούμιες δεν πρέπει να τις χάσουμε τίποτα. Λοιπόν, όπα, όπα, παραλίγο. Παραλίγο να μου πέσουν, να φάνε τούμπα. Και μετά δεν βγάλε άκρη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το δωμάτιό μου για ακόμη μια φορά είναι ένα απόλυτο χάος. Αλλά μην ανησυχείτε, θα μαζέψω όλα off camera. Λοιπόν, φτιάξαμε ό,τι θέλαμε, βρήκαμε ό,τι θέλαμε, χωρίς προβλήματα. Και πάμε για τα επόμενα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βιντεάκι μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.